την πεποίθησή της ότι το εργοστάσιο της Ζάχαρης στην Ορεστιάδα θα λειτουργήσει και φέτος, εξέφρασε η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Σαγκαρά. Μπορεί η προηγούμενη κυβέρνηση να αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο αφήνοντας στον αέρα τόσο τους αγρότες όσο και τους εργαζόμενους, ωστόσο η τωρινή κυβέρνηση από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση αποφάσισε την επαναλειτουργία του, τόνισε μεταξύ άλλων η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τη δύσκολη κατάσταση στη βιομηχανία και τις πρόσφατες παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένει σε προτεραιότητα η λειτουργία των δύο εργοστασίων σε Πλατή και Ορεστιάδα, αναφέρει η κυρία Γκαρά. Βεβαίως, έχουμε πει ότι είναι από τους πρώτους στόχους στον Εύρο και όπως βλέπετε, πέρα από τις δυσκολίες, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο από την πρώτη χρονιά διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επαναλειτουργήσε. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιλέξει να κλείσει το εργοστάσιο και να αφήσει στο έρμεο και τους αγρότες της περιοχής μας και τους εργαζόμενους, χωρίς να τους δίνει καμία διέξοδο και καμία προοπτική. Παρ' όλα αυτά, εμείς πήραμε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να επαναλειτουργήσουμε το εργοστάσιο στην Ορεστιάδα. Συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση στη βιομηχανία. Βελτιώνεται σιγά σιγά και με κινήσεις που γίνονται. Έχουμε και τις ατυχίες μας με παραιτήσεις διοικητικών συμβουλίων, ωστόσο παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα το να δουλεύουν τα δύο εργοστάσια του Πλατέως και της Ορεστιάδας. Ήδη πάρα πολύ γρήγορα συστήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν έχουν αρκετές γνώσεις, εμπειρία και ποιότητα στη δουλειά τους και στην πορεία τους και στην προσωπικότητά τους. Αναμένουμε πάρα πολλά πράγματα, θα έχουν και τη δική μας στήριξη προφανώς. Το επόμενο βήμα είναι μέσα στη βδομάδα να ανάψει το φουγάρο της Ορεστιάδας.